Όπα, όπα, όπα Κλαίνω τα λάνια Που θα μείνουν χαρμανιά Γιατί χαιρόμαστε με αυτό Εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ Αλλά είναι κλάσικ τραγούδι Τσιτσάνης Γιατί τσιτσάνης σήμερα Γιατί εδώ πέρα η ομάδα η οποία είναι Μιλάμε για μαγκάιβερ οι άνθρωποι Detective Ολκής Σαν σήμερα γεννήθηκε και πέθανε Φοβερό. Φοβερό. Οπότε, το βαπόρι από την Περσία. Τι κάνετε, παιδιά. 18 του μηνού σήμερα. Πάει, φεύγει και ο Ιανουάριο περνάει ο Ιανουάριος, πώς σας φέρετε το 24 μέχρι στιγμή, δεν ξέρω ακόμη, θα σας πω, θα σας πω. <laughs> την επόμενη φορά θα σα ενημερώσω. Εδώ είμαστε εμεί, συνεχίζουμε. Όπω βλέπετε, έχει αλλάξει το σκηνικό. Από την προηγούμενη εβδομάδα, βέβαια, φύγανε τα Χριστούγεννιάτικα, έμειναν κάτι μίζερα φωτάκια και τα κεράκια μου. Θα ήθελα αυτό το σκηνικό λίγο να πλουτίσει. Μην κοιτά τριγύρω να μου φέρει, να τη βρει πρόχειρο, πρόχειρο, να μου βάλει. Κάτι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τι έχουμε να περιμένουμε. Απόκριε. Το Φεβρουάριο, ε! Το Μάρτιο είναι υπόκριε. Το Μάρτιο είναι υπόκριε. Όπω, α με το Πάσχα είναι το Μάιο φέτο. Ναι. Μακριά. Πολύ ωραίε διακοπέ θα κάνουμε το Πάσχα. Μέχρι τότε τι γίνεται. Το Φεβρουάριο! Ετοιμαστείτε από τώρα σα θέλω έτοιμου. Τι έμεινε ένα μήνα κάρτο Αγίου Βαλεντίνου. Να έρχονται τα γράμματα παρακαλώ πάρα πολύ. Με του Βαλεντίνου και τι Βαλεντίνε. Τα κόκκινα μπαλόνια, βρακιά, καρδούλε, ξοκολατάκια και όλα αυτά τα συναφή. Έτσι θέλω να μου το κάνεις Φεστιβαλικό. Ναι, λέει. Αν δείτε εσεί εδώ πέρα κόκκινα μπαλόνια. Χαιρετίσματα. Θα προχωρήσω. Α, είναι μπαμπάτσικο αυτό. Ο δάσκαλο τη Γιόγκα. Α, κάνει πολύ Γιόγκα ο δάσκαλο αυτό. Γεια σου Μαρία, βλέπω όλα σου τα βίντεο και σε παρακολουθώ από μικρή. <Κι> Παιδιά, τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Συναντώ κόσμο στον δρόμο, οι οποίοι μου ρίχνουν 10 χρόνια και μου λένε ότι με βλέπουν από μικρή. Πώ με βλέπετε όλοι από μικρή, Εγώ ήμουν μικρή και έπαιζα. <laughs> Πώ βλέπει τα βιντεάκια μου από μικρή, Γιατί είναι δύο χρόνια που κάνω. Πόσα χρόνια κάνω podcast. <σκυρίζει> Ποια προηγούμενα βιντεάκια δεν έκανα podcast, βίντεο podcast. Ποια βιντεάκια μου έβλεπα από μικρή. Στι σειρέ εννοεί. Γιατί αλλιώ μέσα σε δύο χρόνια ήσουν 16, άρα και έγινε 18, γιατί τόσο περίπου δύο-τρία δύο, χρο... χρόνια. Πόσο χρόνια κάνω podcast, μου φαίνονται αιώνε πια. αιώνε. Θα σταματήσω. Ναι, ναι, αυτό θα είναι η απειλή μου από εδώ και πέρα. Θα κόψω και τα podcast. Τίποτα. Χωρί εσένα δεν θα είχα καταλάβει ποτέ πόσο όμορφα είναι τα σγουρά μαλλιά μου. Αυτό το δέχομαι. Είσαι πανέμορφη, σε ευχαριστώ που υπάρχει σαν representation. Πάνω στο θέμα μου τώρα, εγώ είχα χρόνια κατάθλιψη. Α, ωραία. Όμω δεν το συνειδητοποίησα μέχρι που ξεκίνησα θεραπεία και καλά για να απαλλαγώ από το άγχο μου. Είχα τότε μια σχέση που τελείωσε πρόσφατα, αλλά θα φτάσω και σύντομα. Μια σχέση που νόμιζα ότι ήταν εξαίρετη. Έκανα πω δεν καταλαβαίνω τα προβλήματα τη επικοινωνία που είχαμε. Όταν ξεκίνησα λοιπόν να νιώθω κάπω καλύτερα λόγω τη θεραπεία, αποφάσισα να ξεκινήσω μαθήματα γιόγκας. Α, μάλιστα. Για να βγαίνω λίγο από το σπίτι, επειδή εκτό από. Άγχο σκέτο, είχα και άγχο κοινωνικό. Και μέχρι τότε προτιμούσα να δουλεύω μόνη μου στο σπίτι και να περνάω χρόνο που έμενε με τη σχέση μου. Άμε στο σπίτι σου, να πώ να μην πάθει κατάθλιψη. Αυτό σου κάνει την κατάθλιψη. Ξεκινάω τα μαθήματα σε ένα στούντιο γιόγκα εδώ που μένω, στο εξωτερικό. Α, λοιπόν και μου άρεσε πάρα πολύ. Πήγαινα κάθε μέρα, ωριακά μελούσα τη δουλειά μου για να είμαι εκεί. Εκεί δεν μιλούσα σε κανένα σχεδόν. Πήγαινα καθαρά και μόνο για το πράκτη μου. Πρόσεξα όμω ότι κάποιο που δούλευε εκεί με κοιτούσε αλλιώτικα και μου χαμογελούσε, α πούμε, πιο θερμά από το συνηθισμένο. Κατάλαβα ότι ήταν ένα δάσκαλο τη γιόγκα αρχικά. Μετά έμαθα πω ήταν ο ιδιοκτήτη. Άγγλο αυτό εντωμεταξύ, όχι πω έχει μεγάλη σχέση, απλά λέω μου πως να κάνει εικόνα. Ωραία. Προφανώ ωραίο παιδί, λίγο πιο μεγάλο από μένα, 30, εγώ 40 αυτό, ακόμα σε σχέση εγώ, αλλά εκείνο, α τον πούμε, Tom, ξεκίνησε να μου δείχνει πιο πολύ ενδιαφέρον παρά πέρα από τα χαμόγελα μου έστειλε μήνυμα στο Instagram με αφορμή ότι ανέφερα πω με πονούσε το πόδι μου στο μάθημά του. Α, είναι καθηγητή, σου κάνε μάθημα γιόγκα. Πήγα σε ένα event που διοργάνωσε αυτό, φαγητό με την τάξη τη γιόγκα. Κάθεται δίπλα μου και μου μιλάω το βράδυ. Δεν θα πω πολλέ λεπτομέρειε, μου ζήτησε να βγούμε. Μου είπε πω μόλι χώρισε. Εγώ του είπα ότι δεν έχω χωρίσει, έχω μια σχέση, του είπα, που δεν πάει πολύ καλά. Μου είπε δεν τον νοιάζει, φτάνει να μπορεί να με βλέπει και με φυλάει. Εκεί στη μέση του πάρκου δίπλα στο σπίτι μου. Και εγώ να μην με νοιάζει θα με δει οποιοδήποτε. ακόμα με, τη... με την του που ήταν και αυτή στο εμεί κρυφά κάναμε βόλτε. Κρυβόμασταν σε γκαλερί, σε πάμψει, στη Αντόρια, κάπω απόμερα και όποτε έλειπε αυτή, σπίτι του. Δεν είναι χωρισμένο ο άνθρωπο. Δεν ε, ε, βγήκε το προφίλ ω χωρισμένο. Τι ζει, με την πρώην του. Τι... Ε, χώρισα κι εγώ λοιπόν τελικά. Μετακόμισε και η δικιά του. Μπράβο. Όλα τέλεια. Έτοιμοι να ζήσουμε τον έρωτά στον τον υποτιθέμενο. Έλα όμω που ξαφνικά αυτό ξεκίνησε να φαίνεται σαν να μην θέλει να, τα, να το μάθει ακόμα ο κόσμο πω είμαστε μαζί. Καταλαβαίνει πω μιλάει ακόμα σε καθημερινή βάση με την πρώην του. Και καλά για το σκυλάκι που είχαν μαζί. Έμαθα ότι σε κάποιον που τον είχε ρωτήσει αν τρέχει κάτι με μένα, είπε ότι είμαστε μόνο φίλοι. Δεν είναι ωραία αυτά. Εν τω μεταξύ, μου ζήτησε αποκλειστικότητα και μου είπε πόσο θα πληγωθεί αν μάθει πω βγαίνω με άλλου. Το σεξ ήταν πάρα πολύ καλό και αυτό μου έλεγε ότι θέλει να εξερευνήσει μαζί μου διάφορα και τι πιο εναλλακτικά πράγματα που έχουν σχέση με σεξ, διαλογισμό και τέτοια. Α, ταντρικό σεξ. Έχω εγώ κάποιε αμφιβολίε για τη συμπεριφορά του, όμω το μεταξύ τον ερωτεύτηκα κανονικά πάρα πολύ. Τρελά. Δεν άντεχα να μην τον δω. Και μια-δύο μέρε τρελενόμουν. Και ακόμα έτσι είμαι δηλαδή. Με απασχολούσαν και λίγο οι σκέψει. Λε να χρησιμοποίησε κάπω τη θέση του που ήταν δασκαλό μου, λίγο μεγαλύτερο, που ήμουν κάπω ευάλωτη. Δεν ξέρω. Φαινόταν και αυτό ερωτευμένο. Αποφάσισα να του πω πω τον αγαπώ και μου είπε πω και αυτό το ίδιο νιώ. Εκτό από το σεξ, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ για τον εαυτό μα, τη ζωή μα πριν, την οικογένειά μα. Ένιωθα κοντά του πάρα πολύ. Ένιωθα κοντά του. Ναι, τον αγάπησα όντω, έτσι νομίζω και στον ήξερα λίγου μήνε μόνο. Το ανέφερα πω δεν αρέσει η φάση με την πρώην του, μου λέει συγγνώμη πω έχω δίκιο, θα αλλάξω αυτό, ότι καταλαβαίνει κτλ. Έρχονται με τα πολλά τα Χριστούγεννα φέτο και μου ανακοινώνουν οι γονεί μου ότι θα έρθουν να με επισκεφτούν από Ελλάδα εδώ που μένω. Δεν ήξεραν καν ότι χώρισα. Πανικοβάλαμε εγώ, λέω πρέπει να του μιλήσω, δεν έχουμε και πάρα πολύ καλή σχέση και όποτε του βλέπω επανέρχονται κακέ αναμνήσει και δυσκολεύομαι να επικοινωνήσω μαζί του. Τα λέω όλα αυτά στον Ντόμ. Μη φοβάσαι τίποτα, μου λέει αυτό. Έχει σε μένα. Η μητέρα μου την ψηλιάστηκε τη φάση ότι εγώ κάτι παίζει και μου έκανε αυτά τα κηρύγματα ότι είμαι πλέον 30 και τι κάνω στη ζωή μου και βλακίε που όμω δυστυχώ με επηρέασαν αρνητικά και έπεσα σε ένα επεισόδιο κατάθλιψη αρκετά δύσκολο. Με το που φεύγουν οι γονεί μου, ο τόμ με ψηλό γκοστάρι. Μπα! Δεν μπορεί στέλνει μηνύματα, δεν φαίνεται να ψήνεται όσο πριν. Ο δικό μου πρώην ακόμα σπίτι ετοιμάζεται να μετακομίσει. Συγγνώμη, έμενε ακόμη με τον πρώην, εσύ. Εγώ κατάθλιψη. Και όσο με γράφει ο άλλο, χειροτερεύω. Τον ρωτάω λοιπόν, έχει κάτι. Πάνε μέρε να βρεθούμε, είσαι που μου μιλά. Πε μου να έχει αλλάξει κάτι. Και μου στέλνει τότε ένα εντόνι» Φου λέω ότι τα Χριστούγεννα του είναι δύσκολα. Έχασε πρόσφατα τη μητέρα του και χρειάζεται χρόνο με τον εαυτό του. Αλλά δεν έχει αυτό να κάνει με το πώ νιώθει για μένα. Και μεταξύ μα δεν έχει αλλάξει κάτι. Απλά χρειάζεται έτσι αυτό το χρόνο με τον εαυτό του αυτή την περίοδο. Δεν το πιστεύω που να κρεμαστεί ανάποδα. Βέβαια δεν μου άρεσε πολύ. Όμω λέω εντάξει, καταλαβαίνω. Δεν είμαι τόσο γαϊδούρα που να μην δείξω ευαισθησία σε κάτι τέτοιο. Εντάξει, αγόρι μου του λέω πάρτο χρόνο σου κανένα πρόβλημα. Μου λέει όμω ότι θέλει να είμαστε μαζί την πρωτοχρονιά. Χαίρομαι εγώ πολύ. Βέβαια του λέω να έρθει να θα είμαι με την αδερφή μου. Κλείνουμε μυστήρια και έρχεται η πρωτοχρονιά. Κλείνουμε εισιτήρια. Τι εισιτήρια κλείνουμε. Και έρχεται η πρωτοχρονιά. Αυτό δεν το ακυρώνει. Όμω από το πρωί μου λέει πω έχει αρρωστήσει το σκυλάκι και παρόλο που είναι με την άλλη. Θα πάει αυτό εκεί. Α, περνάνε οι ώρε ακόμα με το σκυλάκι τη πρώην αυτό. Εγώ όσο περνάει η ώρα θύμω να με έπιανε το παράπονο, ένιωθα πω μου λέει ψέματα, αλλάξα το χρόνο κλαίγοντα σε καημένη αδερφή μου, φρίκαρε που ήμουν τόσο χάλια και αυτό δεν εμφανίστηκε ποτέ. Φαίνεται αυτό από την αρχή, ε? να το σου το πω. Μέθησα εγώ στο μεταξύ και του στέλνω μήνυμα να μου πει πότε να πάρω τα πράγματά μου από το σπίτι του και δεν θέλω να τον ξαναδώ. Λάθο. Του είπα και άλλα χειρότερα και αυτό. Να μου λέει πάλι πω έχω δίκιο, συγγνώμη, ότι με αγαπάει και ότι μπορεί να μην ήμασταν μαζί σήμερα, αλλά μην τον κρίνω για μια μέρα που έπρεπε να μείνει με το άρρωστο σκυλάκι. Δεν το πιστεύω για ένα δευτερόλεπτο. Την άλλη μέρα με κατάφερε. Του είπα μέχρι και συγγνώμη, που του μίλησε άσχημα, μου είπε πω δεν είναι καλά, επειδή είχε χτυπήσει πρόσφατα και ότι χειροτερεύει και δεν ξέρει πώ να το αντιμετωπίσει πια. Μου είπε ότι δεν θέλει να, να με ενοχλεί, απλά εγώ ρώτησα αν είναι καλά. Και εγώ, η χαζή του είπα, δεν με πειραζεί, δεν με ενοχλεί, και ότι θέλω να είναι καλά, και πω όσα του είπα ήταν μόνο και μόνο επειδή είχαμε θύσει. Παίρνει θάρρο λοιπόν και μου λέει να συναντηθούμε για να επαναφέρουμε αυτήν την, αν μπορούμε να την πούμε, σχέση που είχαμε. Και είμαι σε αυτό το σημείο τώρα. Δεν ξέρω πώ να τον δω. Δεν μπορώ να του πω όχι. Θέλω να τον δω, να τον βλέπω συνέχεια. Αλλά η συμπεριφορά του τελευταία είναι κάπω. Δεν ξέρω τι να περιμένω, ούτε αν πρέπει να του πω να μην με ξανανοχλήσει, αφού εγώ μόλι φύγει από δίπλα μου, κατάθλιψή μου επιστρέφει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ αν διάβασε το γράμμα. Μόνο υπομονώ να ακούσω τι νομίζει. Άκου τώρα τι γίνεται. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Αυτό δεν έχει ξεμπλέξει με την πρώην. Δεν έχει ξεμπλέξει, αγάπη μου, καλή. Έχουν χωρίσει, αλλά η πρώην είναι ερωτευμένη μαζί του και τον παίρνει συνέχεια τηλέφωνο και του κάνει ένα κάτι σε. Ε, ε, χειρισμό. Το σκυλάκι, ναι, καταλαβαίνω. Να είναι άρρωστο το σκυλάκι, πόσου ανθρώπου θέλει τριγύρω του. Έναν. Δεν είναι δυνατό να κάθεται σε ένα σκύλο, να πάρει το σκύλο να τον έχει σπίτι του τότε. Να τον πάρει από την πρώην. Δεν γίνεται να είναι κόλο και βρακή με την πρώην και να αναζωοποιηρώνεται και θα τρει και λίγο. Αυτό έχει κάνει και σεξ με την πρώην, να ενημερώσω. Εντάξει, δεν φεύγουν έτσι εύκολα αυτά. Υπό την έννοια ότι ξεκίνησε μαζί σου, ήταν φουρ-φουρ-φουρ, όλα καλά. Χω, χωρίσατε και οι δύο σε κάποια αλφα φάση τη, τη σχέση σα για να είναι μαζί. Δεν του έχει βγει. Δεν του έχει βγει. Ε, ή κάπω τον κρατάει πρώην από κάτι, ε, ή δεν είναι πάρα πολύ σίγουρο. Ναι, σε γουστάρει. Θα ήθελε. Δεν μπορεί. Ακόμη είναι μπλεγμένο. Ό,τι και να σου πει, το λέω ε, στο υπογράφω Μέντιουμαι εγώ πια φέρνω Είμαι πάρα πολύ σίγουρη για αυτό που σου λέω Δεν υπάρχει άντρας να έχει χωρίσει με την πρώην Να θέλει εσένα Ποτίθεται Να έχετε σχέση και ξαφνικά να παγώνει Γιατί πάγωσε Δεν υπάρχει αυτό Αυτά Τα μωρέ τα Χριστούγεννα εμένα λιγάκι με καταθλίβουνε και με πιάνουν αυτά Δεν υπάρχουν αυτά όταν είσαι ερωτευμένο. Δεν σε καταθλίβει κανένα Χριστούγεννο Θέλει να είσαι με τον άλλο άνθρωπο. Δεν είναι ερωτευμένο, αγάπη μου. Συγγνώμη που θα σου το πω έτσι απότομα. Ή δεν είναι τόσο για να του πάρει το μυαλό που όταν είμαστε ερωτευμένοι δεν σκεφτόμαστε τίποτα. Σκεφτόμαστε τον άλλον. Δεν είναι τόσο ερωτευμένο να του πάρει το μυαλό για να μην έχει κατάθλιψη των Χριστουγέννων ή να του πάρει το μυαλό από την πρώην. Γιατί η πρώην με κάποιο τρόπο τον ελέγχει ακόμα. Δεν σου λέω ότι φταίει αυτό ότι γουστάρει την πρώην ακόμη, γιατί αυτή ήταν δική του απόφαση να τη χωρίσει για σένα. Αλλά κάτι δεν έχει βγει. Η πρώην έχει πάθει λαλά. Γιατί η πρώην, ω γνωστό, όταν μαθαίνουν για του επόμενου, παθαίνουν λαλά και θέλουν τον κόμενο πίσω. Είναι κτητικό. Εκεί συνειδητοποιεί τον θε. Ό,τι και να είναι. Εκεί παθαίνει λαλά. Προτιμά να φας το ψέμα ότι ε, πρέπει να χωρίσουμε γιατί δεν τραβάει άλλο, γιατί είναι πια τοξικό ή οτιδήποτε. Τώρα αυτό το ψέμα και λε: Ναι, μωρέ, θέλει να μείνει λίγο μόνο του. Κατσίλα μου. Θα βγω κι εγώ. Και ξαφνικά μαθαίνει ότι έχει έτοιμα την κόμενα. Αυτό είναι story που γίνεται Πώ να σου πω, δεν φεύγει, δεν παρεκκλίνει ποτέ από την υπόθεση την ίδια. Με το που έχει λοιπόν έτοιμα ο άλλο την κόμενα, τότε η πρώην, και συνήθω οι γυναίκε το κάνουμε πάρα πολύ καλά αυτό, επιστρατεύουμε το σύμπαν. Κατεβαίνουν τα troops από το βουνό. Με όπλα. Και λένε, Όχι, θα έρθει πίσω. Ή θα σε κάνω εγώ να γίνει κόλο με την άλλη. Και κάθεσαι εσύ πρωτοχρονιά και κλε. Πρόσεξε τώρα, θα μου πείσετε οι άλλοι. Γιατί είναι αυτή η άλλη. Ζήλεψε. Από τη στιγμή που όμω έχει αφήσει ο άλλο χώρο. Αρρώστησε ο σκύλο. Πονάει ο κόλο μου. Ε, έλα να σου πω κάτι. Έλα μωρέ τώρα μετακόμισα. Ε, δε, 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 όλα αυτά. Έχει δέσιμο με την πρώην. Τι καταδέσιμο είναι αυτό. Δεν έχει περάσει τόσο χρόνο που να πει ότι είμαστε φίλοι. Είναι ένα άνθρωπο που μου έχει περάσει 100% αλλά τον έχω κρατήσει τη ζωή μου. Δεν περνάει χρόνο και στου δύο. Αυτό τη χώρισε Αυτή έχει άχτη αυτή τη στιγμή Και έχει άχτη και ε, την έχει πειράξει και εγωιστικά Η απόρριψη γιατί έχει φάει Απόρριψη γιατί ο άλλος σου λέει είναι με άλλη Και κάνει ό,τι μπορεί Αφού περνάει Και αυτό τρέχει Τι σου λέει αυτό για αυτόν τον άνθρωπο Συγγνώμη, επίσης μου λες και το καταπληκτικό Αυτό τόσο καιρό Το κρατάει κρυφό Γιατί κρυφ, το κρατάει κρυφό γιατί το κρατάει κρυφό. Από την κόμενα το κρατάει κρυφό. Δεν το κρατάει από τον κόσμο και από τον κόσμο που θα το πει στην κόμενα. Επίση έχουν μαζί το τέτοιο. Δουλεύουν μαζί κιόλα. Δηλαδή είναι όλο λάθο. Δουλεύουν μαζί και πα εσύ εκεί και κάνει μαθήματα γιόγκας. Και αυτό το έχει δει πορτό. Πολύ ωραία τον έχει βολέψει όλο αυτό. Ε, εσύ και εσύ κάθεσαι και περιμένει πότε θα νιώσει καλύτερα. Για να σου στείλει μήνυμα ή να τον δεις Γιατί όταν δεν το βλέπεις επιστρέφει κατάθλιψη Γιατί η κατάθλιψη είναι συνδεμένη Με αυτόν τον άνθρωπο Η κατάθλιψη δεν έχει να κάνει με τον εαυτό σου αγάπη μου Δεν έχει να κάνει Μπορεί κάποια παρέα ή κάποιο άνθρωπος δίπλα σου Ή κάποια ενέργεια κάποιου ανθρώπου Να σε βιαλεί, να σε καταθλίβει, να σου δημιουργεί νταούνιασμα. Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλάζουμε τον άνθρωπο. Δεν φτιάχνουμε την κατάθλιψη μόνη τη. Κατάλαβε. Δηλαδή, στο προκαλεί. Εδώ πέρα όμω, εσύ την κατάθλιψη από ό,τι καταλαβαίνω την έχει λίγο εύκαιρη. Την είχε και πολύ. Παίρνει και κάτι φαρμακάκια. Οπότε, πρόσεξε να δει τώρα. Εκεί που πάμε να φτιάξουμε την κατάθλιψη και αρχίζουμε τι γιόγκε και τα λοιπά, έρχεται ο μαλάκα και μας δημιουργη... μα να, μας την ξαναδημιουργήσει. Γιατί, τι άνοιγμα είναι αυτό που αφήνει τον οποιονδήποτε να μπορεί να σου κάνει έτσι, α πούμε. Να σου κάνει κάποιο έτσι να σου ανεβάσει, να σου διώξει την κατάθλιψη. Όχι να την κάνει χειρότερη. Δικό σου θέμα είναι η κατάθλιψη. Εσύ αν νομίζει ότι όλη σου, η, όλη σου η χαρά και όλη σου η ηρεμία και η ευτυχία είναι σε έναν άνθρωπο ο οποίο δεν έχει αποφασίσει ακριβώ αν θέλει να χωρίσει, να σα έχει και τι δύο εύκαιρες να περάσει ένα χρόνο μέχρι να δει που θα κουμπίσει ακριβώ. Mm. Εσύ φταί. Εσύ φταί. Εγώ δεν έχω καταλάβει μισό λεπτό. Σαραντάρι. Ωραία. Εσύ δεν είπε στου γονεί σου ότι χώρισε με τον προηγούμενο. Ο προηγούμενο δεν είχε φύγει από το σπίτι. Δεν έχω καταλάβει. Τα κηρύγματα τώρα δεν τα ακούω των γονιών ότι σε 30 και μα πήραν τα χρόνια και ότι πρέπει να κάνει κάτι στη ζωή σου. Τι είπα να πει πρέπει να κάνει κάτι στη ζωή σου, δεν δουλεύει. Τι εννοεί η μαμά ότι πρέπει να κάνει κάτι στη ζωή σου στα 30 χρονών. Δουλεύει, δεν δουλεύει. Δουλεύει, κοπέλα. Από σχέση εννοεί. Μ, καλά, πε χαιρετίσματα. Εσύ γιατί τα παίρνει όλα αυτά μέσα σου, αυτέ τι πίπε. Κάτι πρέπει να κάνει ζωή σου, θα Δηλαδή, τι, τι να κάνει στη ζωή σου, α πούμε, στα 30. Να ζήσει τη ζωή σου για αρχή, γιατί τα 30 υποτίθεται ότι είναι καλύτερη. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Τα 30 με τα 40 είναι extended το 20. Γιατί στο 20 πε σπουδάζω, τρέχω, κάνω ράνο, έχω χάσει κάποια χρόνια. Ο, πάω κάποια πανεπιστήμια, τελειώνω τα σχολεία, κάνω και τα μεταπτυχιακά. Μπορεί να έχω πάει και στο εξωτερικό. Έχω ένα πεντάχρονο, το έχω κάνει έτσι, πέντε-έξι χρόνια. Και προσπαθώ να, να βρω δουλειά. Από τα 20 μέχρι τα 30 το έχω φτιάξει αυτό και στα 30 δουλεύω. Και τι πρέπει μετά. Να βρω ένα μαλάκα, να με καταπιέζει, ή να κάνουμε παιδιά, οπότε να μην συνεχίσω τη ζωή μου. Τα 30 με τα 40 λοιπόν είναι η χαρά τη ζωή. Υποτίθεται. Εκεί το έχουμε βάλει. Έχω τελειώσει τι υποχρεώσει μου και τώρα περνάω καλά. Το περνάω καλά, μπορεί στην πορεία να μου φέρει και ένα παιδί. Αυτό δεν σημαίνει ότι 30 και ένα, έλα τώρα πρέπει να βρούμε τον καλό γαμπρό και την προοπτική του. Όχι. Μπορεί να είναι 38 και ένα αυτό. Λέω εγώ, που είναι πολύ ωραία η ηλικία από τα 38 και μετά, να το σκεφτεί. Τώρα πρέπει να κάνει ζωάρα. Να έχει έναν κόμμα που περνά καλά, να κάνει τι γιόγκρε, να κάνει τι βόλτε, να πηγαίνει τα ταξίδια, σου, να δουλεύει. Για τον εαυτό σου. Για τον εαυτό σου. Μόλι θα θε καλά-καλά στα πόδια σου και πάρει κάποιε αποφάσει, θα δει παρακάτω τι θα γίνει. Προσέξτε. Το 30 λοιπόν με 40 είναι αυτή η εποχή. Εγώ το κατάλαβα πολύ αργά. 30 και 1, 2, 3 πάρτα. Οπότε, επειδή κι εγώ έζησα όλη τη δεκαετία των 30, 30 με 40 εγώ νόμιζα ότι ήμουν 128 χρονών. Δηλαδή. Δουλειά, παιδί, δουλειά, παιδί. Αυτό έκανα. 30 με 40. Μετά τα 40, λοιπόν, είναι η ώρα μου εμένα. Τώρα κάνουμε ζωάρα. Μην το χάσετε όμω το 30 με 40. Επειδή έτσι θέλει η μαμά. Αν μου πείτε λόγο. Δεν με ενδιαφέρει. Αλλά αυτή η δεκαετία είναι μια δεκαετία πια που τη βλέπω βλέποντα και από άλλου ανθρώπου και από φίλους και τα λοιπά, Είναι απόλυτα χαμένη από τον εαυτό σου. Είναι η δεκαετία που μα δημιουργούνται όλα τα ψυχοσωματικά. Μετά την παιδική έρχεται αυτή. Δεν δουλεύω πολύ. Δουλεύω πολύ και δε το παιδί. Ε, το παιδί το αφήνω με ταντά. Ε, Άγχο αυτό. χωρισμή Πράγματα. Είμαι μόνη μου. Λοιπόν. Βρήκα ένα καινούριο κόμενο. Ναι, αλλά το παιδί. Αυτή η δεκαετία δεν νομίζω ότι έκατσα ένα λεπτό με τον εαυτό μου να πω Αχ, τι ωραία. Οπότε είναι μια δεκαετία η οποία έχει άλλη ιστορία από το 20 με 30. Δεν έχει καμία ανεμελιά. Μετά τα 40 που μεγαλώνουν λίγο τα παιδιά, καλώ. Μετά αρχίζει μικρή ανεμελιά, Μικρούτσικη κούτσικη γιατί ποτέ δεν σου φεύγει το άγχο και το νιάξιμο. Αλλά θέλω να πω ότι θα πρέπει να μπει στα 30 και ένα κατευθείαν το ότι θα κάνει τη ζωή σου. Και το ότι θα κάνει τη ζωή σου έχει να κάνει με κάποιο νάντρα και τεκνοποίηση. Κάτσε, ρε φίλε. Εσύ γιατί τα παίρνει όλα αυτά τη μετρητή και λε νεά με έπρεπε τώρα έ, να παντρεύομαι να κανονίζω τα κουφέτα. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να τον κόψω αυτό και άλλαξε yoga instructor το πρώτο που θα κάνει. Γιατί εκεί μέσα η τοξικήλα θα είναι ω εδώ. Που πα να κάνει yoga και να παίρνει ανάσε και να σκέφτεσαι για αυτά, και ο άλλο έχει την κόμενα εκεί πέρα, η οποία θα σε κοιτάει με μισομάτι και θα παίρνει όλη την αρνητήλα. Αυτό δεν μα είπε ότι την έχει εκεί πέρα. Α, κάτσε να δω. Κρυβόμασταν, μάλιστα. Εδώ κρυβόσασταν όταν τη είχαν χωρίσει, ρε παιδιά. Όχι. Ο άνθρωπο δεν είναι. Δεν είναι ο άνθρωπος Ghost. Ghosting κάνε. Τώρα θα έρθει η ώρα σου. Πρόσεξε να δει τι ωραίο που είναι το ghosting. άκουσε να δει. Στου ανθρώπου αυτού που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο, δεν έχει άλλο ε, κάτι άλλο να κάνει. Χωρί εξήγηση. Ξέρει αυτό. Ξέρει αυτό. Πρέπει να τον κοστάρει. Κάντον. Ε, μπλοκ block, τίποτα. Και άλλαξε γιόγκα για αρχή. Μην το γκοστάρει και πα να κάνει γιόγκα. Είναι πέντε χρονών. Φύγε και από τη γιόγκα. Εξαφανίσου. Εξαφανίσου. Και σου δίνω ένα μήνα, θα κλέξω από την πόρτα. Άκου που σου λέω. Όχι όμω στην τρίτη μέρα να απαντήσει σε μήνυμα και δευτό να δώσει. Εξαφανίσου. Και θα μάθει αυτό αν τα ξανάφιαξε με την άλλη. Στίχημα. Ξαφανίσου να δει τι είναι διατεθειμένο να κάνει να σε κερδίσει. Γιατί αν στείλει δύο μηνύματα και το αφήσει. No. Κορίτσι μου, τι να σου πω. Τι να πω ρε, παιδιά. Απογοήτευση το επόμενο. Αχ, Παναγίτσα μου, γιατί ρε παιδιά, γιατί να ακούσουμε κάτι ευχάριστο, σα παρακαλώ. Σα παρακαλώ. Απογοήτευση. Αγαπητή Μαρία, καλή χρονιά. Εύχομαι με όλα τα καλά να αρχίσω το γλύψιμο ή να μπω κατευθείαν στο θέμα. Α μπω κατευθείαν στο πρόβλημα, αν μπορεί να κανεί να το πει πρόβλημα, καθώ είναι ξεκάθαρη η λύση, αλλά και μια γνώμη παραπάνω θεωρώ ότι δεν είναι ποτέ κακή. Είμαι ο Νίκο. Αγόρι! Χριστούλη μου, 40 ετών και είμαι Πριν 7 χρόνια γνώρισα τον Άρη, ο οποίο ω άντρα 57, α μεγάλο άνθρωπο. 57 χρονών, ασχέτω που φαίνεται 45 μια και προσέχει πολύ το σώμα του και την εμφάνισή του. Μπράβο. Απ' τη μία, ναι, μου άρεσε. Απ' την άλλη, δεν είμαι ο τύπο που θα τα δώσω όλα έτοιμα στο πιάτο από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, ναι, μεν, αλλά. Εν πάση περιπτώσει, μετά το δεύτερο μα ραντεβού, κάναμε σεξ. Α! Όχι πολύ γρήγορα. Ε, καλή φάση, μια και το σεξ ήταν καλό. Κολούσαμε δηλαδή και ωραίο χαρακτήρα ανθρώπου, οπότε σκέφτομαι γιατί όχι. Το άφησα να δω που θα βγει, καθώ όλα ήταν οκ, okay, καθώ περνούσαν οι μέρε τόσο καλά τα δείγματα που κάπου την άκουσα του στήλη δεν μπορεί να είναι όλα τόσο καλά. Πε το πω τέσσερα αλλά όταν συμβαίνει κάτι τόσο καλό, την ψηλιάζει σε κάπου τη δουλειά. Όντω δεν πέρασε μεγάλο διάστημα και μου πρότεινε να βγούμε σε ένα μπαρ να γνωρίσω τους φίλους του φίλου του. Σαφώ και λέω βεβαίω. Δεν έχω κανένα θέμα. Όμω και τελικά γίνεται και αντί για φίλου να αντάμε έναν φίλο του και μου τον παρουσιάζει ω φίλο του. Όπα. Έλα όμω που δεν ήταν φίλο του, αλλά πρώην του και ήταν μαζί μια δεκαετία, άντε με του πρώην. Και εγώ αυτό το έμαθα από τον ίδιο τον Άρη μετά από κάποιε μέρε, γιατί τον πίεσε να μου πει ποιο ήταν ο συγκεκριμένο, καθώ δεν μα άκουσε το χορτό. Μου είπε κιόλα ότι πλέον δεν τρέχει τίποτα μεταξύ του και το πιστεύω, γιατί το επιβεβαίωσα αυτό μέσα στα 7 αυτά χρόνια που υποτίθεται ήμασταν μαζί. 7 χρόνια και μετά σου γνώρισε τον κόμενο ότι... του. Ερώτηση μία. Φέρνει σε επαφή πρώην με πνίν. Λέω εγώ τώρα. Στα 7 λοιπόν χρόνια έβλεπα σημάδια τα οποία δεν μου άρεσαν, αλλά αυτό το αλάμα σέφαγε. Σκεφτόμουν ότι δεν μπορεί να παίζει ταυτόχρονα με τη μισή ή ολόκληρη την Αθήνα. <laughs> ω που έφτασε στο σημείο να μην αφήνει το κινητό από τα χέρια του. Να κρίνει την οθόνη όταν κοιμόμαστε με τρόπο και καλά για να μην καταλάβω κάτι. Να το παίρνει μαζί του ω την κουζίνα π.χ. ω το βεσέ π.χ. και πάει λέγοντα. Σε κουβέντα που κάναμε, έκανα μόνο μου δηλαδή, η απαντήσει ήταν δεν τρέχει τύπ κάτι και ότι μιλάει στο Messenger με φίλου του. Έλα εδώ να γελάσουμε όλοι μαζί. Χαχαχαχαχαχαχ. Καλό αυτό το σημείο τελείω ζούσα για τη στιγμή που θα φτάσω εδώ. Ερώτηση 2. Όλοι έχουμε φίλου και όλοι εννοείται ότι μιλάμε με άγνωστου φίλου στο φουμπού, μια και για τέτοιου φίλου μιλάμε. Αλλά πόσο προκλητικά μπροστά στον άλλον. Πόσο μάλλον όταν είσαι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Δεν ξέρω, εσύ ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά η κοροϊδία στα 24 με την κοροϊδία στα 40 έχει άλλη βαρύτητα. Εν πάση περιπτώσει, α το φάω και αυτό. Δεν καμιέται. Εξάλλου δεν μπορεί να τα έχει όλα. Λε κάπου θα χάσω, κάπου θα κερδίσω. Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, όπου εννοείται πω το σεξ πλέον δεν υπάρχει και βρισκόμαστε μόνο για παρέα, καθώ νιώθει ότι από ό,τι λέει αγάπη για μένα καθώ επίση σαν εμένα δεν υπήρξε άλλο για αυτόν. Και εδώ παρακαλώ πολύ για το γέλιο μα. <laughs> Σαφώ και δεν υπήρξε άλλο μαλάκα σε αυτά τα 7 χρόνια που θα ανεχόταν τέτοιε καταστάσει και συμπεριφορέ. Υπήρχαν ομυρικά σκηνικά τα οποία δεν αναφέρω. Καθώ και ήταν σκηνικά τα οποία τον έπιανα στα πράσινα να στέλνει γυμνέ φωτογραφίε δεξιά και αριστερά. Οπότε γι' αυτό και φτάσαμε να μην έχουμε το σεξ στη ζωή μα, καθώ η επιβεβαίωση ήταν το ζητούμενό του. Έχω και την εμπειρία και τα χρόνια, ακόμα πατάω στη γη και δόξα τω Θεώ, αν πιστεύει δηλαδή κανένα σε αυτόν. Καταλαβαίνω πολλά περισσότερα από όσα πιστεύει ο άλλο. Στην τελική, αν το δει ακόμα πιο λαϊκά, ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Ε, όχι, άνθρωποι είμαστε και επειδή τα νεύρα μα δεν είναι και πολύ καλά, σε παρακαλώ πολύ, ήθελα την άποψή σου για το αν θα πρέπει να τα κόψω όλα μαχαίρι και να το στείλω στον αγύριστο. Το ιδανικό δηλαδή. Ή να είμαστε έτσι ω παρέα ένας για τον άλλον χωρί κανένα νόημα. Εδώ να πω ότι για παρέα δεν είναι κακό τα ενδιαφέροντά μα διαφέρουν. Κάνει και προσπάθεια να με παρακολουθεί σε αυτά. Απλά εγώ λόγω ξενερωσιά δεν δίνω καμία σημασία. Γνωρίζω, αγαπημένη μα Μαρία, ότι ούτε και τα δικά σου νεύρα είναι στη θέση του, αλλά θέλω να το δει λογικά και να μου πει τη γνώμη σου, μια και τα συμπεράσματα έχουν βγει. Κοίτα, ρε παιδάκι μου τώρα, δεν έχει σχέση, α πούμε. Είστε δύο γκέι άντρες άντρε. Θεωρούσα πάντα, να σου πω την αλήθεια, ότι το σεξ και το dating μεταξύ των γκέι είναι κάτι το οποίο είναι περισσότερο στη δική σας κουλτούρα από ότι στους στρέι. Πια νομίζω ότι δεν είναι. Δηλαδή νομίζω ότι τα, τα παλιά τα χρόνια, τα δικά μας τα παλιά τα χρόνια γινόταν αυτό πολύ έντονα. Δηλαδή νομίζω ότι τα πρώτα dating apps ήταν gay dating apps. Γιατί το πιο εύκολο πράγμα και ήταν και πολύ ξεκάθαρο πούμε, και στα gay club και τα λοιπά, ότι ε, γίνεται κάποιο matching εκεί πέρα το οποίο είναι εύκαιρο, γρήγορο, απλό, πολύ ξεκάθαρο, σεξ και αν κάτι, ξέρω εγώ, δηλαδή πολύ πιο εύκολο σαν αντικείμενο. Αυτή την αίσθηση είχα εγώ, εκτός αν ήμουν μικρή τη δεκαετία του 90 που ήμουν εμ, και με, δεν ήμουν σε ηλικία ας πούμε, που θα έκανα σεξ εγώ έτσι. Πια αυτό το τηλέφωνο αναχείρας και τα χιλιάδες μηνύματα είναι Παντού. Μου κάνει εντύπωση γιατί μου λε αυτό είναι 57 χρονών. 57 χρονών πιστεύω ότι είναι και μια άλλη δεκαετία που δεν θα είχε αυτή την ανάγκη. Επίση, είναι μια ηλικία, είναι μεγάλο άντρα, είναι ωραίο, μου λε, πολύ καλό διατηρημένο, δεν του φαίνεται. Εσύ είσαι επιπίνη 40 χρονών που εσύ θα έπρεπε να έχει. Τόσα χρόνια με έναν άντρα, α πούμε, να είσαι 7 χρόνια. 7 χρόνια φαγούρα, όπω ξέρουμε κιόλα. Ε? Τα 7 χρόνια είναι πολλά. Δεν ξέρω αυτά τα 7 χρόνια, αν όλα τα 7 χρόνια αυτή τη δουλειά έκανε. Από τη στιγμή που μένετε μαζί και δεν τον έχει πιάσει, μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία αρκείται δηλαδή στο να στείλει dick pic ή sexy pic... ή οτιδήποτε και να παίζει αριστερά-δεξιά. Αυτό το χου δεν κόβεται, θέλω να σε ενημερώσω. Μπορεί να έχει ε, κάποιου μήνε. Να είναι σε ύφεση και κάποιου άλλου τα κανονικά. Το κανονικό του είναι αυτό. Το κανονικό του είναι αυτό. Να καβλαντίζει, δηλαδή. Είναι πολύ σύνηθε. Παντού πια. Σε όλα τα είδη των ζευγαριών. Στο λέω να το ξέρει. Σαφέστατα είναι μια κοροϊδία από τη μία. Απ' την άλλη θα σου πω το εξή. Ότι είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση αν δεν υπάρχει πια. Λέω κάποιο πρόβλημα. Θα υπάρχει. Ή τσόντα θα βλέπουν. Ή το. Πώ το λένε το. Απ το φοβερό. Only fan. Με τα μηνυματάκια του και τα τέτοια του. Ή θα στέλνει στο Instagram σε κάποιον αντίστοιχα ωραίο κόλλο ή οτιδήποτε έτσι για ένα chat. Αυτό. αυτό δεν σημαίνει ότι πάει παρακάτω. Υπάρχουν και άνθρωποι που πάνε παρακάτω, σαφέστατα. Αλλά αυτό είναι ή το δέχεσαι. Και ρω, κασίλα μου, είναι μια φαντασίωση δική του. Ε. Ή το κόβει από την αρχή. Δεν κάνει το μαλάκα. Ένα από τα δύο. Εκτό αν δεν σε ενδιαφέρει. Αλλά αν πέσουμε στη λούμπα του, δεν με ενδιαφέρει σκασίλα μου τι κάνει. Αρχίζει το πράγμα και ξενερώνει. Ε, Ειδού και δεν κάνετε σεξ. Αρχίζει το πράγμα και γίνεται ναι. Θα ανεχτώ αυτό, θα ανεχτώ εκείνο, θα ανεχτώ το άλλο, θα κάνω λίγο το μαλάκα. Κάποια στιγμή από το πολύ μαλάκα που κάνει, αρχίζει και δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Θα μου πει καλύτερο η ζηλιά. Όχι, αλλά ξέρει τα έκανα. Εγώ δεν ξέρω. Έχετε χωρίσει ποτέ αυτά τα 7 χρόνια. Εγώ θα χώριζα. Και δεν θα χώριζα γι' αυτό, γιατί αυτό έφερε μια κατάσταση η οποία. Είναι... <μμ>. Έλα να κάτσουμε σαν δύο γέρι στον καναπέ. Έλα να συζητάμε για την ταινία που είδαμε. Έλα να φάμε ένα φαγητό. Έλα να καθίσουμε να δούμε μια ωραία ταινία. Έλα να πάμε. Πού είναι ο έρωτα, ο ΕΟ, και 7 χρόνια. Οκ. Okay. Okay. Από τη στιγμή που στα 7 χρόνια έχει φύγει ο ερωτισμό και δεν υπάρχει σεξ και και, 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 και. να κρατήσει άλλα Γιατί? μην χάσω το κελεπούρι, γιατί? Αφού κοιτάει αριστερά-δεξιά. Επίση, αυτό τώρα μου λε: Ερώτηση πρώτη. Αν γνωρίζει πρώην σενήν. Γνωρίζει πρώην σενήν. Βέβαια, αν αυτό ο πρώην έχει περάσει 10 χρόνια πίσω, τουλάχιστον, έχει καλή σχέση, τον έχει κρατήσει τη ζωή σου σαν άνθρωπο και όχι ω καβάτζα, και τον έχει τη ζωή. Εγώ έχω ανθρώπου στη ζωή μου πρώην. Φίλου, φίλου, πια δηλαδή, καμία σχέση. Ναι, του γνωρίζει. Αλλά είναι ξεκάθαρο πολύ, ε. Δεν είναι βγήκαμε μια μέρα και ήρθε και αυτό ο φίλο ο μυστήριο, εσένα σου έκανε κλικ, κατάλαβε την ενέργεια και λε ποιο είναι αυτό προηγούμενο μου. Γιατί βγήκαμε μια φορά και δεν βγαίνουμε Δευτέρα, κάθε Δευτέρα. Με του φίλου, α πούμε, να είναι αυτό. Γιατί καταλαβαίνει από την ενέργεια αν ο φίλος είναι φίλο ή μπορεί να βρεθούμε μια φορά τι τόσε για μια ξεπέτα ω πρώην. Γιατί μιλάμε για 10 χρόνια πίσω. 10 χρόνια πίσω είναι πάρα πολλά. Έχει ξεπεραστεί δηλαδή. Εκτό αν έχει μείνει στο ράφι ω καβάντζα. Επαναλαμβάνω. Αλλά του φίλου, του πρώην, του ανθρώπου του οποίου έχουμε επιλέξει να κρατήσουμε στη ζωή μα, γιατί δεν του γνωρίσουμε. Θα το πούμε όμω, ξέρει κάτι. Ο Κώστα ήταν πρώην μου πριν 10 χρόνια. Έχουμε κρατήσει μια επαφή. Μη φρικάριουν αυτό, θα τον γνωρίσει. Αντίστοιχαλο. Το λε, δεν το φέρνει κερασάκι στην τούρτα μετά από τα πολλά. Αυτό που λέει στην ερώτηση δεύτερη, όλοι έχουμε φίλου και μιλάμε και τα λοιπά με αγνώστου. Το απροκάλυπτα μπροστά είναι ότι δεν δίνει σημασία. Αν καταλάβαινε ότι σε ενοχλούσε, θα κρυβότανε. Και βέβαια είναι περισσότερο το άγχο του να μην τον πιάσει παρά του να φαντάζεσαι πράγματα. Ποιο αφήνει κινητό έτσι. Ούτε εγώ αφήνω κινητό έτσι. Όχι. Δεν αφήνω κινητό. Που δεν μιλάω εγώ με αγνώστου. Εγώ που δεν μιλάω με αγνώστου, δεν αφήνω κινητό. Γιατί ξέρει κάτι, άμα ανοίξει ένα οποιοδήποτε κινητό, κάτι θα βρει. Πρέπει να μην κάνει τίποτα. Κάτι θα βρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό λοιπόν τώρα. Προφανώ κάτι κάνει. Προφανώ κάτι κάνει. Αλλά σου λέει από το να μπω στη δικασία να εξηγήσω τα ανεξήγητα, υπό την έννοια ότι δεν, κα... μπορεί να μην κάνει κάτι. Πραγματικά, να κάνει κάτι. Άντε, να τσακωθώ τώρα για τη φαντασία στη δική μου που μιλάω με τον τάδε, αυτό και εκείνο, αυτό. Γιατί όχι. Η ναι, άλλη βαρύτητα έχει στα 24 και άλλο στα 40. Δεν ξέρω κατά πώ ποιο είναι πιο βαρύ. Γιατί στα 24 δεν έχει φάει και πάρα πολλά χαστούκια. Στα 40 έχει φάει ένα εκατομμύριο. Οπότε, α, άλλο ένα. Δεν ξέρω. Και βέβαια πονηρεύεσαι πολύ πιο εύκολα. Και απογοητεύεσαι πολύ πιο εύκολα. Και ξενερώνει πολύ πιο εύκολα. Πάγαινε παρακάτω. Είναι 7 χρόνια. Ναι, εντάξει, οκ, okay, τι να κάνουμε τώρα. Κάποια πράγματα, άμα δεν πηγαίνουν καλά, τι θα γίνει δηλαδή. Δεν θα κάνετε σεξ. Δεν θα είστε ερωτευμένοι. Πώ θα γίνει. Πε του τα. Από ό,τι καταλαβαίνω, είσαστε τύπου μεταξύ φίλοι και αυτό και κάτι τέτοιο. Πε άκουσα να δει τι γίνεται τώρα για να μην αρχίζω να στέλνω κι εγώ μηνύματα σε τίποτα application και σε τίποτα facebook και δεν ξέρω messenger και τέτοια και είμαστε δύο γελοί είμαι στο σπίτι καλύτερα να κάνουμε αυτό που θέλει ο καθένας πάρε το χρόνο σου, παίρνω κι εγώ το δικό μου πιάνω το σπίτι που μένετε, ας φύγει ένας από τους δύο και να δούμε, μπορεί να μας λείψουμε συνήθεια είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα από τη μία, από την άλλη είναι οικειότητα ναι, αλλά είναι πολύ άσχημο πράγμα εντάξει τα κάνουμε τώρα, όχι τα κάνουμε τώρα στα 40. Ο άλλο είναι 57, μπορεί να μην θέλει. Να θέλει να γεράσει όντω με έναν άνθρωπο δίπλα του. Και να έχει αυτή την αμφιβολία και αυτό το, 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 το σοκ που παθαίνουμε από μια ηλικία και ματά, αν υπάρχει. Αν αρέσω ακόμα, αν περνάει η μπογιά μου, κοίτα την νέο που φαίνομαι για 57. Ε, Τι να πει και ο Μπραντ Πίτ, Τι να πει και αυτό το αγόρι. Τι να πει. Εντάξει, υπάρχουν άντρε σε όποια ηλικία οι οποίοι είναι αριστούργημα. Μπράβο του. Γιατί πρέπει να είναι αριστούργημα και να το δείχνουνε. Έτσι. Δεν μπορεί να το δείχνουν μόνο στον κομμενό του, στην κομμενά του. Πρέπει να το δείχνουμε σε όλο τον κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω, κάτι δεν μ' αρέσει. <laughs> κάτι δεν μ' αρέσει. Αυτό που δεν αρέσει και σε σένα. Είμαστε πολύ. Άμα δεν ικανοποιείσαι συναισθηματικά, γεια σα. Αντιώ, μουτσάτσο. Τα λέγαμε. Α τα λουέγω και τέτοια στον κύριο αυτό. Αλλά κατευθείαν πε το, μην αρχίσει προ, προλόγου και τέτοια. Κατευθείαν βάλει τον κάτω. Εκεί που όλα είναι μια χαρά. Ευνηδιασμό. Γεια σα. Κλατ, φτιάξε και ένα τσαντάκι και φύγε. Πήγαινε κάπου αλλού. Μεγάλο άνθρωπο, εσύ θα τη βρει τη λύση σου. Τι να πω, παιδιά. <Κι> Αχ, στείλτε μου κάτι χαρούμενο. Στείλτε μου κάτι χαρούμενο. Τι χαρούμενο θέλω Έτσι, εν ψη... Έχουμε καιρό για τον Άγιο Βαλεντίνο, καλή πολύ. Αν δεν πειράζει, εγώ θα τα μαζεύω. Θα τα μαζεύω. Στείλτε μου κάποιον για κάποιο καινούρια έρωτα, για κάτι συγκλονιστικό, για αυτό. Κάτι, διαφορετικό. Ρεζολούσιον. Σαν τα ρεζολούσιον. Τι είμαι Μαρία Σολομού. Αυτό είναι το podcast μου, ξέρει Μαρία. subscribe subscribe παλιά, γιατί η κοπέλα το ξεχνάει πια. Κάντε ένα subscribe έτσι να το βρυ... να έχουμε να το... αυτό. Πού θα μου στείλετε γράμματα, που ακόμη μου στέλνετε μηνύμα, μηνύματα και με ρωτάτε που να στείλετε τα γράμματά σα. Αν τρελαθώ πια, κοντεύουμε να γεράσουμε, εσεί, όχι εγώ. Και μ, δεν ξέρετε ακόμη που μου στέλνετε μηνύματα. Μαρία.σολομούπαπάκι.gr Τα μηνύματά σα, τα γράμματά σα, τα προβλήματά σα και όσοι έχετε. Μου στείλανε κάποιοι, ε! Έχω αρχίσει να μαζεύω στο Instagram τα τσίτσιρι. Τόσα, τα τόσα προβλήματα. Έγινε αυτό και εκείνο και άλλο τι κάνω. τόσα. Τα μαζεύουμε, θα δείτε τι θα γίνει τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω πάρα πολλά. Θα κάνετε λίγο υπομονή όλοι εσεί για να απαντηθείτε. Μόλι πάρουμε μπρο. Θα γίνουμε πολλά, θα γίνουν αυτά. Δεν μπορώ, κουράστηκα πάρα πολύ σήμερα, θα φύγω. Ε, Αλάνια. Έλα ρε τσιτσάνι. Όπα, θα πάρω το βαπόρι από την Περσία και θα βγω στην Κορινθία. Αδειό. Το καλό να ακούγεται.